Ο Κροάτης Πρωθυπουργός Ζόραν Μιλανόβιτς συμμετέχει στο δημοψήφισμα κατά των γάμων των ομοφυλόφιλων. Στο Σύνταγμα της Κροατίας δεν υπάρχει ορισμός του γάμου. Αυτό είναι ένα θλιβερό και ανούσιο δημοψήφισμα. Την ερχόμενη εβδομάδα θα υιοθετήσουμε το νόμο για το σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο θα αλλάξει τα πράγματα προς μια θετική και όχι αρνητική κατεύθυνση. Πραγματικά ελπίζω αυτή να είναι η τελευταία φορά που κάνουμε ένα τέτοιο δημοψήφισμα θέτοντας τέτοιου είδους ερωτήματα. Η συντηρητική οργάνωση στο όνομα της οικογένειας κατάφερε να συγκεντρώσει 700.000 υπογραφές πολιτών, οι οποίοι θέλουν να προσδιοριστεί γάμος ως μία ένωση ανάμεσα σε έναν άνδρα και μία γυναίκα. Ο γάμος μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου δεν επιτρέπεται στην Κροατία. Τα συντηρητικά κινήματα θέλουν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να επιτραπεί. Πρόκειται για το πρώτο δημοψήφισμα στην Κροατία μετά την κατάρρευση της Ιουγκοσλαβίας. Σύμφωνα με τον νόμο, η επιτυχία ενός δημοψηφίσματος δεν εξαρτάται από το ποσοστό συμμετοχής και το αποτέλεσμα θα είναι έγκυρο όποιος και αν είναι ο αριθμός των πολιτών που θα προσέλθουν στις κάλπες.